Θα δούμε την πρώτη προσπάθεια επίθεσης των γηπεδούχων και μετά θα πάμε στον Τόλι Χριστοφοράκη. Με τον Πάτο να ελίσσεται έξω από την περιοχή, γυρίζει πίσω στον χάμο. Προσποιήσεις από τον Ροβίθη. Ο Λαμπρόπουλος θα κάνει το σούτ, έχει καλά πόδια. Εδώ δεν το αποδεικνύει γιατί η μπάλα περνά πολύ out. Και τώρα η ΑΕΚ αναζητά την αντεπίθεση με τον Μπονανότε. Έχει το στήριγμα του Τζιμπούρ, εκεί πάει η μπάλα. Ο Αλγερινός περιμένει. Ανεβαίνει και ο Πλατέλας, προσποιείται. Θα κάνει τώρα το σούτ. Η κόντρα, ξανά η μπάλα στα πόδια του Τζιμπούρ. Το άνοιγμα είναι εξαιρετικό από τον Κορδέρο. Πλατέλα στην περιοχή, σουτάρει. Αυτή είναι η πρώτη τελική της ΑΕΚ με τον Πάτσο Γιώργο να μπλοκάρει. Πλατέλας, ο Βάργκας, ο Τζιμπούρ. Ο Βάργκας θέλησε να σουτάρει αλλά μπερδεύτηκε με τον Τζιμπούρ και χάθηκε ευκαιρία στο 17. Ένα ακόμη ανέβασμα από τον Μπακάκη. Ο Τζιμπούρ στην κίνηση, καταπληκτικό γκολ. Δείτε και πάλι τη φάση. Η σέντρα, πως κινήθηκε. Ξέρει πολύ καλά τη θέση ο Ράφικ Τζιμπούρ. Θέση 4. Ο το Χρήστος προσποιήθηκε. Προφοδοτεί τον Λαμπρόπουλο. Η κάθετη πάσα για τον Πάτο είναι εξαιρετική από τον Λαμπρόπουλο. Ανέστης όμως του λέει όχι. Στο 20 πολύ μεγάλη ευκαιρία για να απαντήσει ΑΕΛ. Ο Βάργκας θα σουτάρει κόντρα κόρνερ. Κόρνερ με τον Μπονανότε. Ο Τζανετόπουλος στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνει ο Πάτο. Έχει νέα ευκαιρία ο Μπονανότε. Είναι καλύτερη σέντρα η κεφαλιά του Βάργκας out. Ο Γιώργος βγαίνει. Χωρίς επιτυχία η κεφαλιά του Τζανετόπουλου out. Σέντρα του Μπονανότε, ο Βάργκας είναι εντελώς μόνος του, χάνει την ευκαιρία αρχικά αυτός και στη συνέχεια πάλι ο Τζανετόπουλος. Μπονανότε εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά δοκάρι, η φάση δεν τελείωσε, απίθανη ευκαιρία από τον Βάργκας. Ροβίθης. Πάσα αρχικά από το Σοϊλέδη, Κουτσιανικούλης, χώρο Νικολακάκης. Προσποιείται πάνω στον Σοϊλέδη, μπαίνει στην περιοχή, άλλη μία τρίπλα του Νικολακάκη, το shoot out, απειλεί μετά από ώρα και η ΑΕΛ το 37, αν μη τι άλλο. Μπονανότε, τα περιοχή κάνει το shoot, 2-0 για την ΑΕΚ, πολύ εύκολα. Μια πολύ εύκολη φάση και για την άμυνα. Μία πάσα. Παρ' όλα αυτά δεν σταματά. Ας δούμε τη φάση. Και πάλι Μπονανότε μέσα στην περιοχή. Αυτή τη φορά θα γυρίσει ο Τζιμπούρ. Ο Πατσογιώργος του λέει όχι. Δεν τελείωσε η φάση. Πλατέλας διπλή κόντρα. Θα μπλοκάρει ο Πατσογιώργος εκτός όμως τελικής γραμμής. Βλέπατε και άδειες εξέδρες. Το σημαίνει λόγω της τιμωρίας. Το μάτς με τον Ολυμπιακό Βόλου που έχει μία αγωνιστική η ΑΕΛ. Εκτελέστηκε, είναι πολύ καλό. Απευθείας πήγε ο Λαμπρόπουλος. Αγέννης Καρδίτσας. Σοπαλία 1-1. Δύο συνεχόμενα επιτυχή αποτελέσματα για την ΑΕΛ για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν. Ωραία η κάθετη πάσα. Ο Βάργκας δεν μπορεί να νικήσει ούτε αυτή τη φορά τον Πάτσο Γιώργο. Βάργκα. Μπακάκης θα κάνει την σέντρα. Ο Τσιμπούρ ήταν οπλισμένος, αλλά η μπάλα δεν έφτασε σε αυτόν. Μπονανότε. Κόντρα έφτασε η μπάλα εκεί. Μία τρίπλα, δεύτερη, το πλασέ, καταπληκτικό γκολ από τον Μπονανότε. Δείτε πως η μπάλα φτάνει σε αυτόν. Τρίπλα κάτω από τα πόδια, κλειστή τρίπλα στο δεξί η μπάλα. Δοκάρι και πιο πόδαρο να γιάρει πάνω στην μπάλα, αλλά και ο Κοντοχρήστος αυτός εκτελεί πάνω από την εστία. Δεν ανησύχησε ο Ανέστης. Πάλι Βάργκας. Μάνταλος για τον Βάργκα στην περιοχή αυτό, θα πλασάρει. Τώρα θα σκοράρει ο Βάργκα. Αν και από την ασίστ του Μάνταλου και το τελείωμα του Βάργκα προσπάθησε ο. Οπότε πράγματι νομίζω ότι μόνο παράπονο δεν μπορεί να έχει σήμερα. Άλλη μια ευκαιρία για την ΑΕΚ. Με τον Μάνταλο θα σκοράρει και αυτό. Ακόμα πιο ευρύ το σκορ για την Ένωση. Ο Τζιμπούρ αυτή τη φορά την ασίστ στον Μάνταλο. Ο Πατσογιώργος είχε βγει από την εστία του. Ο Μάνταλος έχει εξαιρετική ποιότητα για να μπορέσει να περάσει την μπάλα πάνω
από τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ.